Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι. Αν δεν έχετε πατήσει ήδη το κουμπί για εγγραφή, πατήστε το και αυτό δεν είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κυλάκι ολάκι. Αν δεν έχετε πατήσει ήδη το κουμπί για εγγραφή, πατήστε το. Πατήστε και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Συνήθω είναι στι 5 το απόγευμα καθημερινό. Και αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να μεγαλώσει εδώ πέρα η ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα, που είναι ένας χώρος ψυχικής και συναισθηματικής ασφάλειας, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα όσα μας πονάνε και να υποστηρίξουμε ένα ένας τον άλλο στην προσπάθεια για να καλυτερεύσουμε τη ψυχική μας υγεία και ευεξία και κατ' επέκταση να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Είχαμε τις γιορτές του Πάσχα, είχαμε τις απαραίτητες αργίες, αργία μη τερπάσεις κακίας έλεγαν οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι και αυτές τις μέρες έλαβα αρκετά email και πάρα πολλά μηνύματα στα διάφορα messengers από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν τον χρόνο να μου γράψουν τον πόνο τους ή βρήκαν τον χρόνο να φλερτάρουν διαδικτυακά αυτές τις μέρες και να έρθουν αντιμέτωποι με κάποιες πικρές και σκληρές αλήθειες τις οποίες θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα υπό τη μορφή γνώσεων που είναι καλά να έχει υπόψη του κάποιο, ο οποίος μπαίνει σε ένα διαδικτυακό φλερτ στις μέρες μας ή δέχεται φλερτ στις μέρες μας γιατί όλα τα φλερτ στις μέρες μας έχουν μία έντονη διαδικτυακή δραστηριότητα. Δηλαδή ακόμη και αν θα συναντήσεις κάποιο πρόσωπο σε μία έξοδο, σε ένα μπαράκι, ξέρω εγώ τι μέρη έχει που πάτε, σε ένα lounge, σε lounge bar ή σε μια καφετέρια, αυτό που συνήθως σε μια καφετερια αυτο είναι να ανταλλάξετε social, να σε ακολουθήσει, να την τον ακολουθήσει στα social και να αρχίσετε να μιλάτε μέσω προσωπικών μηνυμάτων και να παίζετε παιχνίδια φλερτ μέσω θεάσιων ιστοριών, likes ή όχι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όταν μπαίνεις σε μια εφαρμογή γνωριμιών ή όταν σε προσεγγίζει κάποιος διαδικτυακά για να σε γνωρίσει, έστω ξαναλέω και αν η πρώτη επαφή ήταν σε φυσικό χώρο, αλλά σου ζήτησε τα social για να αρχίσετε να συνομιλείτε από εκεί, πρέπει να έχεις υπόψη σου κάποια πράγματα, τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά. Το πρώτο θέμα που πρέπει να έχεις υπόψη σου είναι ότι κάποιος δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται ότι είναι απαραίτητο. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φλερτάρουν άλλους ανθρώπους ή δημιουργούν προφίλ στι ιστοσελίδε γνωριμιών και ματσάρουν, κάνουν μάτσο με άλλου ανθρώπου και αρχίζουν να συνομιλούν, δεν είναι ελεύθεροι και διαθέσιμοι για να δημιουργήσουν μια ουσιαστική γνωριμία. Πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι προβαίνουν σε διαδικτυακό φλερτ είναι ήδη σε άλλη σχέση, είναι ήδη παντρεμένοι ή μόλις έχουν χωρίσει και είναι προσκολλημένοι εξαιρετικά πάνω στη σχέση τους που καλά καλά δεν τελείωσε. Μια φίλη μου γράφει σήμερα κύρια Θέκλα μας καλησπέρα. Έχω μπει πρώτη φορά στο App Bumble. Το App Bumble είναι μια εφαρμογή γνωριμιών. Η οποία έχει αρχίσει να αποκτά αρκετή δημοφιλία και στην Ελλάδα όπως έχει στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι λέει στο Bumble γράφουν looking for something casual or I don't know yet. Εκεί που λέει τι ψάχνει, λέει ψάχνω κάτι εφήμερο ή δεν ξέρω ακόμη τι ψάχνω. Μα καλά, είναι δυνατόν να μην ξέρει τι θέλει, κόρη που ζει. Πού ζει. Οι περισσότεροι άνθρωποι στι μέρε μα δεν ξέρουν ούτε τι νιώθουν, ούτε γιατί το νιώθουν, ούτε τι θέλουν. Ούτε τι δεν θέλουν να ξέρουν, πόσο μάλλον να ξέρουν τι θέλουν. Επίση, μετρημένοι στα δάχτυλα είναι αυτοί που έχουν γράψει relationship, ότι ψάχνουν για σχέση. Εγώ σου λέω ότι και αυτοί που γράφουν ότι ψάχνουν για σχέση, δεν είναι απαραίτητο διαθέσιμοι και ικανοί να δημιουργήσουν σχέση. Είναι ντροπή να λε: Ψάχνω για σχέση. Δεν το καταλαβαίνω τι πιστεύουν, μάλλον είναι η αδυναμία να λες ότι ψάχνω για σχέση. Τις λέω, ίσως κάποιοι να είναι σχεσοφοβικοί, να φοβούνται τις σχέσεις ή να έχουν ήδη σχέση. Και μου απαντάει φίλη σωστά. Αυτό ήταν μια απλή ερώτηση, μια απλή έτσι, διαπίστωση που έκανε η φίλη όταν εγγράφηκε στην εφαρμογή γνωριμιών Bumble. Πολλέ άλλε ιστορίες έχω διαβάσει αυτές τις μέρες. Έχω διαβάσει ιστορίες που ξεκίνησε... Ένα έντονο φλερτ με βιντεοκλήσεις, με μηνύματα, με ανταλλαγή ιδεών, με ανταλλαγή απόψεων, με φοβερό τέριασμα α, διανοητικό, ψυχικό, πνευματικό, φοβερό καθρέφτισμα, τώρα αρχισάκι της υπόθεσης, α, μέχρι που όταν κορυφώθηκε αυτό το το είμαι πολύ ενθουσιασμένο και μάλιστα τη είχε γράψει αυτό ο τύπο αυτή τη κοπελιά. Τη Ται, είχε γράψει, σου υπόσχομαι ότι θα σου αποκαταστήσω την πίστη σου στην ανθρωπότητα. I will restore your faith in humanity. Στα αγγλικά γράφανε. Θα σου αποκαταστήσω την πίστη σου στην ανθρωπότητα. Δεν δηλαδή, θα σε κάνω να πιστέψει ξανά πω υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Και χωρίς καμία α, α, Αφορμή προφανή, χωρίς καμία εξήγηση, ενώ κανόνιζαν να βρεθούν την Κυριακή, από την Παρασκευή το βράδυ της έκανε ghosting. Δηλαδή σταμάτησε να απαντάει στα μηνύματα, σταμάτησε να εμφανίζεται, του έστειλε κάποια μηνύματα η κοπέλα, δεν της απάντησε τίποτα πίσω. Τα μηνύματα φαίνονται μέσω της εφαρμογής που χρησιμοποιούσαν μέσω του Viber, ότι έφτασαν στο κινητό του, γιατί όταν έχει δύο γραμμές και αυτέ οι γραμμέ είναι γκρι. Σημαίνει ότι έχουν, α, έχουν α, α, παραδοθεί τα μηνύματα στη συσκευή, αλλά δεν είχαν γίνει αυτέ οι γραμμέ. Uh, move, που σημαίνει ότι έχουν διαβαστεί. Στο WhatsApp για παράδειγμα γίνονται μπλε γραμμέ όταν έχουν διαβαστεί. Τη ρώτησα, τη λέω στα προηγούμενα μηνύματα. Φαινόταν αν είχα το, είχε ενεργοποιημένη τη λειτουργία να φαίνεται αν έχω διαβαστεί. Μου λέει ναι, την είχε ενεργοποιημένη. Τη λέω φαίνεται πότε ήταν τελευταία φορά online. Μου λέει όχι. Το έχει έτσι το, το Viber του ρυθμισμένο ώστε να μην φαίνεται πότε ήταν τελευταία φορά online. Τη λέω αυτό ίσω είναι λίγο ύποπτο, γιατί μπορεί αυτό ο τύπο να μην ενδιαφερόταν για να δημιουργήσει μία σχέση που να έχει κάποια, κάποιο μεγαλύτερο βάθος, γιατί ίσως να μην ισχύει αυτό που σου είπε, ότι είναι διαζευγμένος. Της, της είχε πει ότι ήταν διαζευγμένος με παιδιά. Μπορεί να μην ισχύει το ότι είναι διαζευγμένος, μπορεί να είναι κανονικά παντρεμένος, και όταν όντω ένιωσε ότι υπάρχει μία έλξη και μία, ένα τέριασμα στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσατε, σου λέει εγώ εμένα δεν με παίρνει να δημιουργήσω μια εξωσυζυγική σχέση. Εγώ ένα απλό πίδειγμα ήθελα να κάνω και δεν θέλω να μπλέξω. Και τη ρώτησα την κοπέλα περαιτέρω, της λέω τι είχατε πει στην αρχή, τι είχε πει εσύ στην αρχή. Αυτή είχε μπει στην αρχή. Δεν ξέρω τι θέλω. Α, άλλη που δεν ξέρει. Τη λέω γιατί είπε, Δεν ξέρω τι θέλω. Μου λέει γιατί πρέπει να γνωρίσω έναν άνθρωπο και να δω πώ μου ταιριάζει αυτό ο άνθρωπο και αν μου το βγάζει να θέλω να κάνω σχέση μαζί του. Τη λέω, Του είπε ότι εγώ είμαι single, είμαι ελεύθερη, είμαι διαθέσιμη για να κάνω σχέση αν υπάρξουν οι κατάλληλε προποθέσει. Μου λέει όχι. Του είπα ότι έχω τα πάντα όλα όσα χρειάζομαι στη ζωή μου και το μόνο που μου λείπει είναι το φλερτ και ε, μια ε, αλληλεπίδραση έτσι του την είπε με έναν άνδρα σε ένα ερωτικό επίπεδο. Δηλαδή του είπες, της λέω στην αρχή της γνωριμίας σας, ότι θα ήθελες απλώς να κάνετε σεξ και να φλερτάρετε και λιγάκι. Μου λέει ε, στην ουσία αυτό του είπα. Έτσι λέω, του λες αυτό. Εσύ κατά βάθο θέλεις κάτι άλλο γιατί είναι διαφορετικό το δεν ξέρω τι θέλω από το ξέρω τι θέλω, αλλά δεν ξέρω αν θα το βρω. Εσύ σημαίνει ήξερε τι ήθελε. Οπότε δεν γίνεται από τη μια να λε θέλω ένα φλερτάκι και ένα σεξάκι, και από την άλλη να χτίζεις μέσω τη επικοινωνία μια βαθύτερη σύνδεση, η οποία προφανώ θα είναι αποτρεπτική για κάποιον ο οποίο δεν μπορεί να έχει βαθύτερη σύνδεση. Όταν λέμε βαθύτερη σύνδεση, εννοούμε δύο άνθρωποι να συνδεθούν ουσιαστικά, να συνδεθούν ερωτικά, δεν θα πούνε ένα στον άλλο: Τώρα φτιάχνουμε σχέση, τα φτιάξαμε όπως λέγαμε στο δημοτικό, αλλά χτίζουν μία επικοινωνία η οποία κορυφώνεται με τις συναντήσεις τους κορυφώνεται με την ερωτική επαφή και η οποία συνεχίζει επειδή ακριβώς είναι μια βαθιά σχέση με νόημα. Μια βαθιά σύνδεση με νόημα. Αν όμως ένας άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα και δεν έχει το χώρο στη ζωή του για μια σχέση. Γιατί όντως κάποιος ο οποίος είναι παντρεμένος και έχει παιδιά δεν έχει χώρο στη ζωή του για μια σχέση. Κάποιος ο οποίος είναι παντρεμένος με τη δουλειά του, ο οποίος είναι εργασιομανής. Ε, αυτό που λέγεται εργασιοκολικός, workaholic λέγεται στα αγγλικά. Κάποιος ο οποίος είναι εξαιρετικά εστιασμένος στην καριέρα του και δουλεύει πάρα πολλές ώρες και θεωρεί ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει στη ζωή του και ο πιο σημαντικό στόχο στη ζωή του είναι να εξελίξει την καριέρα του, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει θέση. Δεν έχει χώρο στη ζωή του για μια σχέση. Οπότε χρειάζεται όταν μπαίνουμε στις εφαρμογές γνωριμιών, ακόμη και όταν μας πλησιάζει κάποιος στα social media χωρίς εμείς να έχουμε δώσει κάποια αφορμή, κάνει browse κάποιος, κοιτάει προφίλ διάφορα στο Instagram, στο Facebook, βλέπει ένα προφίλ που του αρέσει και στέλνει μήνυμα στα χαμένα. Είναι και αυτός ένας τρόπος φλερτ στις μέρες μας. Όταν μας προσεγγίζει κάποιος διαδικτυακά, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το μόνο σίγουρο, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό ο άνθρωπο θέλει να καυλαντήσει. Η λέξη καυλαντίζω στη δημοτική διάλεκτο. Στην αργό σημαίνει να μιλάω φλερταριστικά μέσα από μηνύματα, να περιγράφω μέσα από τα μηνύματα ακόμη και ερωτικές πράξεις ή ερωτικές επιθυμίες και μπορεί να εμπεριέχει το καβλαντίζο και την αποστολή φωτογραφιών, προσωπικών φωτογραφιών. Εδώ θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μην στέλνουμε φωτογραφίες του σώματός μας σε κανέναν. Εκτός και αν αυτός ο άνθρωπος είναι ο σύντροφος μας, τον οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά και είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο σύντροφος δεν, ή αυτή η σύντροφος δεν θα εκμεταλλευόταν τις φωτογραφίες μας, ούτω ώστε να τις ανεβάσει στο διαδίκτυο, να τις ανεβάσει οποιοδήποτε γκρουπ, όλα αυτά που ακούγονται αυτές τις μέρες ακούγονται ότι υπάρχουν κάποια group στο facebook ή κάποια group σε κάποια πλατφόρμες επικοινωνίας κλειστά γκρουπ τα οποία διακινούνται φωτογραφίες προσωπικές των συντρόφων είτε οι γυναίκες ανεβάζουν φωτογραφίες των ανδρών τους ή των γυναικών τους είτε οι άνδρες των ανδρών τους ή των γυναικών τους ε, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να στείλουμε ούτε τα, το, το στήθος μας γυμνό φωτογραφία, ούτε τα γεννητικά μας όργανα, ούτε τον ποπό μας, ούτε τίποτα. Αν κάποιος άνθρωπος πραγματικά θέλει να μας γνωρίσει και πραγματικά θέλει να έχει εμπειρία με το σώμα μας, δηλαδή να κάνει σεξ μαζί μας, θα μπει στον κόπο να μας συναντήσει από κοντά. Ει, hey, Λάκη, φρόνημα δεν θα κάθεται στην άλλη άκρη ενός υπολογιστή κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο να καβλαντίζει, ξαναλέω το, 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 ρήμα, να καβλαντίζει και να φτιάχνεται με τη συζήτηση ή με τις φωτογραφίες που θα στείλουμε και να αυτοικανοποιείται, να μιλήσουμε στα αλήθεια. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Και να αυτοικανοποιείται προκειμένου να εκτονωθεί και μετά ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ξαναλέω ότι εάν είναι δύο συνενούντες ενήλικες οι οποίοι ξέρουν και οι δυο πολύ καλά τι θέλουν, ότι θέλουν απλώς να καβαλαντήσουν και ξέρουν και οι δυο πολύ καλά τι δεν θέλουν, ότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν μία βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση, μία σχέση, μία βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση με νόημα, fair enough. Είναι μια χαρά. Αν αυτό θέλουν δυο άνθρωποι, αν αυτό τους γεμίζει, δεν μπορούμε εμείς να τους κρίνουμε ή να τους κατακρίνουμε εφόσον ελεύθερα και οι δύο αποφασίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Αν ο ένας από τους δύο ή και οι δύο απατούν τον της σύντροφό τους, τότε έχουν θέμα. Αυτό αυτός που απατάει, αυτός που κοροϊδεύει, αυτός που είναι σύγκολο δεν έχει θέμα. Εάν ένας άνθρωπος που είναι ελεύθερος έχει μέσα του μια βαθιά επιθυμία να δημιουργήσει μια ουσιαστική σχέση αν θα μπει σε σχέση και παρόλα αυτά για να είναι αρεστό και για να έχει συνομιλίε, παρουσιάζεται ότι απλώ θέλει να καυλαντήσει, τότε απατάει τον ίδιο του τον εαυτό. Άρα, προτού αρχίσουμε να κατακρίνουμε τους άλλου τι ακριβώ θέλουν στα social media ή στα χώρου διαδικτυακού φλερτ, όταν λένε δεν ξέρω τι θέλω. Στο προφίλ του ή δεν ξέρω ακόμη τι θέλω ή κάτι πρόχειρο Πρωτού αρχίσουμε να τους κατακρίνουμε αυτούς, ας κάνουμε έτσι μια εσωτερική καταβήθηση, ας δούμε καλά τον εαυτό μας και ας είμαστε ρεαλιστικοί με τον εαυτό μας, αν όντω έχουμε το χρόνο, την ενέργεια, τη διάθεση, την ελευθερία για να δημιουργήσουμε όντω μια ουσιαστική ερωτική σχέση. Εάν όχι, τότε να δούμε ο καθένας προσωπικά ξεχωριστά πώς θα διαχειριστούμε την ανία μας, την ερωτική μας μοναξιά, την έλλειψη σεξ κλπ και Ξαναλέω πως ο καθένας δικαιώται να κάνει οποιαδήποτε επιλογή θέλει, φτάνει να είναι έντιμος με τον εαυτό του και με τους άλλους και να έχει υπόψη του ότι οι άλλοι δεν σκέφτονται πάντα όπως αυτός ή δεν λειτουργούν πάντα με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί αυτός. Σε αυτό το σημείο, Παρόλο που απάντησα στην κοπέλα στέλνοντα τι διάφορες συνδέσμους με βίντεο και τη είπα δεν θα κάνω την ιστορία σου βίντεο επειδή έχουμε πολλά παρόμοια βίντεο, θα σα διαβάσω ένα κομμάτι από ένα email που έλαβα σήμερα. Μου γράφει μια κοπέλα. Κυρία Πετρίδου, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Εύχομαι να είστε καλά και να περάσετε τι γιορτέ σα όμορφα. Γιορτέ ήταν και πέρασα, αυτό έχω να πω. Σας στέλνω αυτό το mail, ούσα σε μια πολύ άσχημη συνθήκη μη ξέροντας τι άλλο να κάνω. Και μου περιγράφει ότι έχει βιώσει διάφορα άσχημα περιστατικά υγείας και έχασε κοντινά της πρόσωπα ε, τα τελευταία δύο χρόνια και εδώ και λίγες μέρες ο πατέρας της νοσηλεύεται με κάποια πάθηση στο νοσοκομείο. Λέει, εδώ και δύο χρόνια λόγω της πανδημίας και όλων αυτών των δυσάρεστων γεγονότων που έχουν συμβεί στη ζωή μου με έχει πιάσει φοβία θανάτου και ανασφάλεια ότι θα πεθάνουν όλοι στην οικογένεια μου και θα μείνω για πάντα μόνη. Αυτό θεωρώ ότι έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτω με τα μούτρα σε όποια γνωριμία κάνω και είτε να διώχνω τον άλλον από κοντά μου γιατί χάνει το ενδιαφέρον του είτε απλώς εγώ να έχω προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εδώ και δύο χρόνια έκανα τρεις γνωριμίες που δεν έχουν κρατήσει πάνω από τέσσερις μήνες. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι μάλλον κάνω κάτι λάθος εγώ. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες είχα σχέση με έναν άνθρωπο με τον οποίο ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του και υπήρξα πολύ δοτική. Είχα κάνει κάποια λάθη, όπως να του κάνω κάποια παράπονα επειδή έβλεπα κάτι ότι να είναι συμπεριφορές, επειδή έβλεπα κάτι ότι να είναι συμπεριφορές, αλλά το είχαμε συζητήσει και έκτοτε δεν είχε ξαναγίνει τίποτα, κανένας τσακωμός. Μέχρι εδώ α, διαβάζω ότι εσύ α, έχεις κάνει τα τελευταία δύο χρόνια τρεις γνωριμίες, οι οποίες δεν κράτησαν πάνω από τέσσερι μήνες και αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι ότι μάλλον κάνεις κάτι λάθος εσύ μπορεί όντως να κάνεις κάτι λάθος εσύ μπορεί όντως το λάθος σου να είναι όμως ότι ε, κάνεις σχέσεις και γνωριμίες με ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας παριστάνοντας τους ε, διαθέσιμους και ικανούς να φτιάξουν σχέση ενώ δεν είναι. Ε, τώρα να δούμε παρακάτω ε, το γεγονός ότι Στου τέσσερι μήνε μια σχέση, ήσουν πολύ ερωτευμένη και υπήρξε πολύ δοτική αυτό δείχνει έτσι ότι όντω δίνει με τα μούτρα. Και επίση, γιατί να είναι λάθο το να κάνει παράπονα όταν βλέπει μια ό,τι να είναι συμπεριφορά. Δηλαδή, θεωρεί ότι για να παραμείνει μέσα σε μια σχέση πρέπει να ανέχεσαι τα πάντα. Και πάμε να δούμε τι ανέχθηκε. Εκείνο ήταν τη φιλοσοφία ότι δεν πιστεύει στον έρωτα, μόνο στην αγάπη που έρχεται με τον καιρό και ότι είναι ο φλατ άνθρωπο, ενώ εγώ είμαι έντονη και συναισθηματική. Πώ γίνεται ένα άνθρωπο που δεν πιστεύει στον έρωτα να πιστεύει στην αγάπη, Πραγματικά με αφήνει άφωνη αυτό. Τι σημαίνει δεν πιστεύω στον έρωτα. Πώ μπορεί να περιμένει να έρθει η ερωτική αγάπη, αν δεν υπάρχει ερωτική σπίθα και δεν υπάρχει ερωτικό συνέστημα με τον άνθρωπο με τον οποίο φλερτάρει, Πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Και τι σημαίνει εγώ με πιο φλατά άνθρωπο. Μήπω ήταν ένα άνθρωπο που είχε κατάθλιψη, Μήπω ήταν ένα άνθρωπο που λόγω των συνθηκών τη ζωή του ήταν ανίκανο να έχει σχέση. Γενικά έβλεπα ότι είναι ρηχό όχι μόνο στο μεταξύ μα, αλλά και γενικά σαν φιλοσοφία ζωή και με προβλημάτιζε αυτό. Πώ ήσουν ερωτευμένοι και εξαιρετικά δοτική με έναν άνθρωπο ο οποίο έβλεπε ότι ήταν ρηχό. Παράλληλα με ενοχλούσε που δεν έβλεπα πάθος και να με διεκδικεί Αλλά είχε άλλα καλά όπως συντροφικότητα, ηρεμία Ήταν ευγενικός, περιποιητικός, με πρόσεχε με τον τρόπο του Οπότε τον αποδέχτηκα και εγώ έτσι όπως είναι Και έλεγα προχωράμε και όπου βγει Εγώ λέω ότι έλεγε σχέση να είναι και ότι να είναι Έτσι μου φαίνεται Επίσης να προσθέσω ότι ήταν πολύ προσκολλημένος με τους φίλους του Αλλά ποτέ δεν του είπα κάτι Ούτε του απαγόρευσα τίποτα ειλικρινά. Δικαιολογήσε δηλαδή ακόμη. Θεωρεί ότι ανέβαζε κάποια όρια, ότι αυτό θα σε έκανε κακή φιλενάδα ή κακή σύντροφο. Απλώ με προβλημάτιζε που ήταν 40 χρονών και είχε έναν τέτοιο τρόπο ζωή. Τα 40 χρόνια και ζούσε σαν αλλά εσύ ήσουν πολύ ερωτευμένη μαζί του και πολύ δοτική. Και κατέκρινε τον εαυτό σου, μήπω κάνει κάτι λάθο. Την προηγούμενη εβδομάδα αντιλήφθηκε ότι ο φίλο μου μάλλον έχει θέμα με το ποτό. Μετά από τέσσερι μήνε το αντιλήφθηκε. Έβγαινε συνέχεια έξω 4 με 5 φορές την εβδομάδα με τους φίλους του και έπιναν και αρκετές φορές έπιναν πολύ. Στο σπίτι είχε ποτά σε μπάρκι στο ψυγείο αλλά όσο ήμασταν μαζί τον έβλεπα να πίνει μόνο με το φαγητό. Δεν τον είχα δει ποτέ λιώμα, απλώς η συχνή κατανάλωση αλκοόλ με προβλημάτισε και φάγα φλασιά. Απλώς έκανε μόνο κεφάλι. Σημειωτέων δε, δεν μέναμε μαζί, απλώς έμενα κάποιες μέρες της εβδομάδας σπίτι του. Να μην σα τα πολυλογώ, του είχα αναφέρει του προβληματισμού μου με ωραίο τρόπο, με αφορμή κιόλα ότι παράλληλα προσπαθούσε να χάσει λίγα κιλά και δεν τα έχανε, ενώ πήγαινε σε διατολόγο, λόγο, προφανώ λόγω του ποτού. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγει με του φίλου του και ήταν για κάποιε ώρε εξαφανισμένο, δεν σήκωνε τηλέφωνο, δεν ήταν online, δεν είχε διαβάσει ένα μήνυμα που του είχα στείλει για κάτι άσχετο και έτσι είχαν ησυχήσει. Τελικά είχε γυρίσει σπίτι έχοντα κεφάλι, μεθυσμένο δηλαδή, και είχε ξεραθεί στον ύπνο όπως μου είπε και με πήρε τα ξημερώματα. Δεν τίθεται θέμα να είχε άλλη, το λέω για να μην γίνουν τέτοια σχόλια, εντάξει δεν θα κάνουμε τέτοια σχόλια, μην ανησυχείς. Την επόμενη μέρα του είπε ότι δεν μου άρεσε αυτό που έγινε και ξενέρωσα με τη φάση γιατί έχει ξαναγίνει κιόλα. Ένιωσε ότι με αγνοεί και δεν με είχε στο νου του, έστω να διαβάσει το μήνυμα και ότι γενικά νιώθω κάποιες φορές γλάστρα. Μην ανησυχείς, δεν θα πούμε τίποτα για άλλη να μην σας τα πολυλογώ, αν και δεν τσακωθήκαμε, μου είπε να χωρίσουμε, γιατί σκέφτεται ότι καλύτερα να είναι μόνος του και ότι με ταλαιπωρεί, ενώ είμαι πολύ καλή κοπέλα. Μου είπε ότι δεν έκανα κανένα λάθος και ότι φέρθηκα μια χαρά, απλώς αυτά ήταν οι αφορμές. Πήγα, πήρα τα πράγματά μου, κυρία και έφυγα. Τέσσερις μέρες όμως κλαίω. Έκανα ανάσταση στο νοσοκομείο μαζί με τον πατέρα μου, ανταλλάσσοντας ευχές με τους άλλους ασθενείς και τις νοσοκόμες. Σήμερα ξαναμιλήσαμε μετά από δική μου κίνηση, κακό το ξέρω, και μου είπε ότι το σκεφτόταν καιρό, ενώ σε μένα δεν έδειχνε τίποτα. Είχαμε ερωτική επαφή, κοιμόμασταν αγκαλιά, βγαίναμε, γελούσαμε κλπ. Σου έλεγε ότι είναι φλατ άνθρωπο. Και σου έλεγε ότι δεν πιστεύει στον έρωτα. Και σου έλεγε ότι η αγάπη έρχεται με τον καιρό. Σου λέγε μπουρδε, σου λέγε μαλακίε, και εσύ καθόσουνα και τα άκουγε. Και κατέκρινε τον εαυτό σου, μην τυχόν και βάλει όρια. Uh, Απλώ ανέκαθεν δυσκολεύεται να εκφράζει αυτό που νιώθει. Το ίδιο έκανε και στι άλλε του σχέσει, όπω μου είχε πει ο ίδιο, ή προκαλούσε χωρισμού βρίσκοντα χαζέ αφορμέ, ή έκανε τι άλλε να το χωρίσουν. Άρα, είναι ένα άνθρωπο που στην ουσία δεν θέλει να έχει σχέση. Που στην ουσία θέλει να ζει αμέριμνο, να κάνει παρέα με του φίλου του, να πίνει ποτά, να κάνει κεφάλι και να ξαπλώνει. Δεν θέλει να έχει σχέση. Του είπα ότι νιώθω χαζή και ότι δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο γιατί σκεφτόμουν τι στιγμέ μα αυτέ τι τέσσερι μέρε που είμαστε στα χώρια και έκλαιγα. Αλλά τελικά οι στιγμέ αυτέ ήταν ψεύτικο. Ήταν ψεύτικε. Μου είπε ότι δεν ήταν ακριβώ έτσι, αλλά μου ζητάει συγγνώμη που με πλήγωσε τόσο πολύ. Εγώ νομίζω ότι εσύ κοροϊδεύεσαι τον εαυτό σου. Εσύ ίδια έλεγε ψέματα στον εαυτό σου. Γι' αυτό δεν ήθελα να σου κάνω βίντεο, γιατί θα σου μιλούσα αυστηρά. Ε, δε, ήταν όντω ψεύτικε οι στιγμέ και εσύ έλεγε ψέματα στον εαυτό σου ότι ήταν αυθεντικέ αφού ήταν όλα τα σημάδια εκεί από την αρχή. Του είπα ακόμη ότι με απογοήτευσε και ότι ακόμη και να αλλάξει γνώμη κάποια στιγμή να μην με ξαναενοχλήσει και αν του τύχει ποτέ κάποια δυσκολία να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο να του δείχνει κάτι αληθινό και όχι ψεύτικο όπω εκείνο σε μένα και τον έσβησε από παντού. Καλά έκανε και τον έσβησε από παντού. Καλά έκανε και τον μπλόκαρε γιατί ο άνθρωπο έχει μητρό. Έχει ιστορικό. Αφού σου λέει το έχει κάνει αυτό σε πόσε άλλε κοπέλε. Το πρόβλημα μου είναι ότι το πρόβλημα μου είναι ότι μου είναι δύσκολο να διαχειριστώ όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα. Όσο ήμασταν μαζί, του περνούσα καλά, διασκεδάζαμε, βγαίναμε έξω γιατί ήταν πολύ κοινωνικό κλπ. Ε, βέβαια, με έναν αλκοολικό όλο έξω θα βγαίνει και ένα αλκοολικό που θα μπίνει γίνεται εξαιρετικά κοινωνικό. Και τώρα νιώθω μόνη γιατί ούτε πολλού φίλου έχω και είναι και έτσι η κατάσταση με τον πατέρα μου που είναι στο νοσοκομείο. Έχω περάσει τόσο άσχημα γεγονότα στη ζωή μου και νιώθω πλέον ότι η ζωή μου δεν έχει νόημα. Αισθάνομαι σαν να είμαι 60 χρονών. Πολλέ φορέ σκέφτομαι ότι θέλω να πεθάνω, αλλά δεν θέλω να προκαλέσω επιπλέον θλίψη στην οικογένειά μου. Δεν μου αρέσει η ζωή μου και έχω κουραστεί πραγματικά και νιώθω πολύ πληγωμένη και απογοητευμένη και κυρίω από του ανθρώπου. Θέλω να αλλάξω τη ζωή μου, να βγω και έξω να. Κοινωνικοποιηθώ, να κάνω νέε γνωριμίε και φιλίε και δεν ξέρω τον τρόπο. Είμαι 29 χρονών, εμφανίσιμη, μορφωμένη και καλλιεργημένη, καλά οικονομικά και ανεξάρτητη και βαρέθηκα να χαραμίζομαι για τον καθένα και να το παίρνω μέσα μου ότι φταίω και να αναρωτιέμαι τι κάνω λάθο. Θα χαρώ πολύ να μου πείτε μια γνώμη ή κάτι που θα μπορούσε να με βοηθήσει ή να μου δώσετε ιδέε για το πώ θα αλλάξω τη ζωή μου προ το καλύτερο. Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση και νιώθω απελπισία. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία 8 χρόνια, απλώ αυτή την περίοδο είμαι δύσκολα οικονομικά. Και επίση παίρνω αντικαταθλιπτική θεραπεία μετά το θάνατο των αγαπημένων προσώπων. Και εγώ τη απάντησα τη κοπέλα. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία την περίοδο αυτή, όχι σχέση, και έβαλε και αυτά θαυμαστικά. Τη έστειλα το link με τις δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας σε Ελλάδα και Κύπρο. Τη έστειλα το βίντεο «Είναι δυνατόν κάποιος που δεν αγαπάει τον εαυτό του και τον σύντροφο του να αγαπήσει τα παιδιά του». Το βίντεο «Δίνουμε δεύτερη ευκαιρία». Το βίντεο «Αυτοεξαπάτηση τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας». Το βίντεο και το βίντεο «Η ευτυχή ευδαιμονία δεν έρχεται μέσω του έρωτα». Αυτά τα τέσσερα βίντεο θα σας τα βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Και με ρώτησε κοπέλα αν θα μπορώ να κάνω ένα βίντεο με το θέμα της και τη είπα όχι, όχι, τη είπα επειδή. Ένα λεπτό. Όχι, τη είπα, σου έστειλα ήδη διάφορα που είναι για το θέμα. Όμω, μίλησα απόψη για το θέμα τη, γιατί ακριβώ αυτή η ιστορία που μα έχει περιγράψει αυτή η κοπέλα μα δείχνει ένα πολύ ξεκάθαρο μοτίβο. Από τη μια, είναι μια κοπέλα, η οποία ενώ βρίσκεται στη πιο δύσκολη φάση τη ζωή τη, έχει επηρεαστεί εξαιρετικά αρνητικά συναισθηματικά και ψυχικά από την πανδημία και από θανάτους οικείων της προσώπων, αυτή την περίοδο ειδικά, αντί να κάνει πιο εντατικά ψυχοθεραπεία από ποτέ, σταματάει τη ψυχοθεραπεία και αφήνεται μόνο στη βοήθεια της αντικαταθλιπτικής θεραπείας. Είναι ξεκάθαρο αγάπη μου ότι πέραν των φοβιών που έχεις, πέραν ίσω και τη κατάθλιψη που έχει, δεν μπορώ να μιλήσω για διάγνωση. Ο ψυχίατρο σου θα γνωρίζει καλύτερα τη διάγνωση έχει. Πέραν τούτον έχει αναπτύξει ίσω τώρα, μπορεί να μην είχε προηγουμένω, και συνεξαρτητικό στυλ δεσίματο. Δηλαδή, δίνει τα πάντα στον άλλον και θεωρεί ότι το πιο σπουδαίο και σημαντικό άγαθο είναι να έχει σχέση και ότι αν έχει σχέση και βγαίνει έξω με τη σχέση σου και είναι κοινωνικό άνθρωπο, κοινωνικό τύπο τη σχέση σου και βγαίνει έξω και διασκεδάζει και ψυχαγωγεί, ότι είσαι μια χαρά. Δεν είσαι μια χαρά. Δεν είσαι μια χαρά. Δεν ήσουν ερωτευμένοι με αυτόν τον άνθρωπο. Συνεξαρτήθηκε με αυτόν τον άνθρωπο. Και είναι και λίγο αστείο, όχι γελίο αστείο, γιατί ακριβώ ο όρο συνεξάρτηση έχει προκύψει από τι ομάδε των ανώνυμων αλκοολικών και αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι με τη συμπεριφορά τους, με το να είναι ερωτευμένοι και να προσπαθούν συνεχώς να μην στενοχωρήσουν τον αλκοολικό συντροφό τους, τον διευκολύνουν να είναι περισσότερο αλκοολικός ή περισσότερο εξαρτημένος χρήστη ουσιών κλπ. κλπ. Λε, ήσουν ερωτευμένοι μαζί του και ήσουν πολύ δοτικοί. Ήσουν πολύ δοτικοί γιατί συνεξαρτήθηκε μαζί του. Λοιπόν, Είμαι αυστηρή, συγγνώμη, αλλά θέλω να σε βοηθήσω γιατί εγώ ίδια προσωπικά έχω φάει δεκαετίες από τη ζωή μου προσπαθώντας να βρω την υγειά μου, προσπαθώντας να βρω τη χαρά μέσα μου, προσπαθώντας να βρω τη σωτηρία της ψυχής μου μέσα από τον έρωτα. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Για όσους με παρακολουθείτε καιρό και ξέρετε ότι βγάζω και τα πλητά μου στη φόρα και λέω την αλήθεια ότι το κάνεις κατά σε όλες μου τις σχέσεις. Το παραδέχομαι θέλω να ακούσεις αύριο και εσύ και οι υπόλοιποι αν θέλετε το podcast που θα βγει που έχει θέματα συνεξάρτηση και να δώσεις πάρα πολύ προσοχή σε αυτό. Όταν μπαίνουμε στο παζάρι των σχέσεων, όταν βγαίνουμε στο μεϊντάνι που λέμε στην Κύπρο, όταν βγάζουμε τον εαυτό μας εκεί έξω να είναι διαθέσιμος για σχέση, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε σχέση. Γιατί και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαιρετικά κακή σχέση με τον εαυτό του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βυθισμένος στο φόβο, στην αγωνία, στον τρόμο και στην κατάθλιψη. Ένας άνθρωπος που περνά μια υπαρξιακή κρίση δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει σχέση. Γιατί πρέπει όταν κάνουμε μια νέα γνωριμία και όταν δημιουργούμε μια σχέση να είμαστε σε επιφυλακή και να έχουμε ενάργεια ούτω ώστε να δούμε τις κόκκινες σημαίες από την αρχή, να δούμε τις μαλακίες που διαφαίνονται από την αρχή και να πούμε όχι. Δεν μπαίνω σε αυτή τη σχέση, δεν θέλω να μπω. Θυμάστε που σας είπα ότι είχα κάνει Tinder, είχα κάνει λογαριασμό στο Tinder, πότε είχα κάνει, το Μάρτι του 22, τώρα με έχουν μπλοκάρει. Έχω μπλοκάρει από το Tinder Δεν ξέρω γιατί με έχουν αποκλείσει. Υποθέτω ότι με απέκλεισα γιατί έστελνα στι συνομιλίε κάποιου συνδέσμου. Μπορεί να έστελνα ένα βίντεο από το YouTube για να δει ο άλλο: Ποια είμαι κλπ. Και, και το λογισμικό το ανείχνευσε αυτό. Και Σου λέει κάποιο ο οποίο μπαίνει και στέλνει συνδέσμου. σω είναι κάποιο professional, κάποιο επαγγελματία, ο οποίο να έχει, ξέρω εγώ, σελίδα στο OnlyFans. Και γι' αυτό με απέκλεισα. Όπως και να έχει. Ε, έχει ένα χρόνο ε, σχεδόν που μπήκα στη διαδικασία, συνειδητά να φλερτάρω, Και όλον αυτόν τον ένα χρόνο δεν έχω συναντήσει ούτε και έναν άνθρωπο. Αλήθεια λέω. Και έχουμε πάει πολλά ραντεβού όλα και εγώ. Και έχουμε κάνει αρκετέ συνομιλίε όλα και εγώ. Μέχρι τώρα δεν έχω συναντήσει ούτε, ένα, ούτε έναν άνθρωπο ο οποίο να είναι κατάλληλο σύντροφος για μένα. Ο οποίο να είναι πραγματικά διαθέσιμο και πραγματικά ελεύθερο και ο οποίο να είναι πραγματικά ικανό για να δημιουργήσει σχέση. Γνώρισα τύπου με ναρκιστικό στυλάκι, γνώρισα τύπου κλαμμένου και μίζερου, ίσω ευάλωτου ναρκιστέ. Γνώρισα τύπου οι οποίοι ήταν εξαιρετικά προσκολλημένοι πάνω στο γάμο του που μόλι τελείωσε ή πάνω στη σχέση του που μόλι τελείωσε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γνώρισα και κάποιον ο οποίο μου είπε ότι μου είπε ο ψυχολόγο μου να κάνω προφίλ στο Tinder για να ξεπεράσω την πρώη γυναίκα που δεν την ξεπερνάω με τίποτα. Ελπίζω να μην ήταν ψυχολόγο αυτό που του το είπε, να ήταν ξέρω εγώ. Να μπορεί να πηγαίνει σε κάποιο life coach και να νομίζω ότι είναι ψυχολόγο, δεν ξέρω. Ελπίζω δηλαδή συνάδελφοι να μην δίνουν τέτοιε συμβουλέ να μπαίνει ο κόσμο στο Tinder επειδή δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποιο μπρόι και πραγματικά έχω πει πολύ περισσότερα και πιο χειρά όχι και από το δικτάτορα μεταξά που είπε όχι στους Γερμανούς την 28 Οκτωβρίου 1940. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω διαθέσιμοι πραγματικά. Άνθρωποι οι οποίοι να έχουν την ικανότητα να δημιουργήσω μια σχέση, άνθρωποι που να είναι πραγματικά καλλιεργημένοι και να έχουν κάνει πραγματικά δουλειά με τον εαυτό τους και παραδέχομαι ότι και εγώ ίδια προσωπικώς στο παρελθόν δεν είχα κάνει την απαραίτητη δουλειά με τον εαυτό μου και γι' αυτό, παρόλο που νόμιζα ότι ήμουν ικανή να δημιουργήσω μια υγιή σχέση, όχι δεν ήμουν. Τελικά αποδείχτηκε εκ των αποτελεσμάτων ότι δεν ήμουν. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη μα όταν κάποιο με φλεστάρει διαδικτυακά, όταν φλεστάρουμε με κάποιον διαδικτυακά, όταν μπαίνουμε σε εφαρμογέ γνωριμιών ότι οι άνθρωποι δεν είναι πάντα αυτό που δηλώνουν. Αν κάποιο δηλώνει single δεν είναι απαραίτητα single. Αν κάποιο δηλώνει ότι είναι διατεθειμένο να κάνει σχέση, δεν είναι απαραίτητο διατεθειμένο ή ικανό να κάνει σχέση. Και εμεί οι ίδιοι, όταν μπούμε στη διαδικασία να φλερτάρουμε, Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι όντως είμαστε καλά ψυχικά και συναισθηματικά. Ότι έχουμε ψυχική και συναισθηματική ισορροπία. Εντάξει, εννοείται ο κάποιος που έχει κατάθλιψη θα συνεχίσει να έχει κατάθλιψη, αλλά να κάνει τη ψυχοθεραπεία του, να παίρνει την αντικαταθλιπτική του θεραπεία και να βρίσκεται σε μια διαχειρίσιμη κατάσταση. Να είναι σε διαχειρίσιμη συνθήκη η φόβη μας. Να είναι σε διαχειρίσιμη συνθήκη τα οποιαδήποτε ψυχολογικά μα συμπτώματα. Δεν θα είναι κανεί ποτέ 100% χωρί καμιά ψυχική διατραχή και χωρί κανένα άγχο και χωρί κανένα πρόβλημα. Δεν γίνεται όμω να είμαστε αποδιοργανωμένοι ψυχικά και συναισθηματικά και να νομίζουμε ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε σχέση. Όχι. Όταν είμαστε αποδιοργανωμένοι ψυχικά και συναισθηματικά, αποσυντονισμένοι, είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε σχέσει συνεξάρτηση και να γίνουμε τα καλά θύματα του οποιοδήποτε θέλει να περάσει καλά για λίγο, αυρόχη ποσίν και μετά να συνεχίσει το δρόμο του. Του οποιοδήποτε μαλάκα με συγχωρείτε, ο οποίο χρησιμοποιεί τι κοπέλε ή χρησιμοποιεί τα κοπέλια για να περάσει καλά. Και μετά να πει ξέρεις ή τα φλά το συνέστημά μου και ξέρεις το σκεφτόμουν από πριν και δεν εσύ, εσύ είσαι χρυσή κοπέλα, είσαι χρυσή, είσαι μπαλακίες. Δεν εσύ, φταίω εσύ, φταί, εσύ, φταί, εσύ, φταί, εσύ φταί, ναι. Οποιοδήποτε σαμποτάρει από την αρχή μια σχέση, αυτό φταίει. Αλλά φταίει και αυτό ο οποίο αντί να φτιάξει τον εσωτερικό του κόσμο, αντί να γονατίσει πάνω στη ψυχοθεραπεία, τη ψυχοεκπαίδευση και στην ουσιαστική δουλειά με τον εαυτό του, να πάρει δηλαδή το δύσκολο και τον ανηφορικό, τον τραχή το δρόμο, που οδηγεί στην ουσιαστική ψυχική, συναισθηματική και πνευματική ελευθερία και μετά ελεύθερα να επιλέξει αν θα μπει όχι σε μία σχέση, να περιμένει τις ερωτικές σχέσεις σαν αντίδοτο στη δυστυχία του, σαν πανάκια, στα οποιαδήποτε του προβλήματα κλπ κλπ κλπ. Οπότε, όταν μπαίνουμε σε μια εφαρμογή γνωριμιών ή όταν φλερτάρουμε διαδικτυακά, κρατάμε λίγες Πισινές. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι υπενθυμίζουμε συνεχώ τον εαυτό μα, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή η συζήτηση που γίνεται τώρα, η αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων που γίνεται τώρα, αυτή η ανταλλαγή βιντεοκλήσεων που γίνεται τώρα, ακόμη και αυτή η ανταλλαγή σωματικών υγρών που γίνεται τώρα, θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να τελειώσει ή να ανατραπεί. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να δηλώνουμε ερωτευμένοι και απολύτω δοτικοί με έναν άνθρωπο στην εβδομάδα που τον γνωρίσαμε και στο μήνα που τον γνωρίσαμε και στο τρίμηνο που τον γνωρίσαμε. Εκεί όχι μυρίζει, βρωμάει συνεξάρτηση. Ξαναλέω αυτό που έχω πει σε πολλά άλλα βίντεο, το φλερτ είναι παιχνίδι για δυνατούς παίχτες και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα όσοι νιώθουμε πως είμαστε κουρασμένοι να πνάσουμε να ησυχάσουμε, να ηρεμήσουμε. Εμένα πάντως προσωπικά όταν με μπλόκαραν από το Tinder πόσους μήνες έχει, δύο μήνες, είπα τι ωραία, ησύχασε το κεφάλι μου. Και δεν έκανα άλλο προφίλ, δεν θέλω να κάνω, πραγματικά, δεν θέλω, δεν ξέρω μετά τι θα γίνει. Και λέω, καλύτερα, θα ησυχάσει το κεφάλι μου. Είμαι, είμαι και μόνη μου καλά. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είμαι ανοιχτή στο να κάνω γνωριμία, αλλά όπως έχω πει και σε πολλά άλλα βίντεο, κατά καιρούς, κάποιο που είναι χρήστη αυτών των εφαρμογών γνωριμιών πρέπει να βγαίνει κιόλα, να αποσυνδέεται για να ξεκουράζεται και να μην καταλήξει σε ψυχική και συναισθηματική εξάντληση. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τι δικέ σα απόψει. Φιλιά. Αύριο βγαίνει το podcast για τη συνεξάρτηση. Ε, σκούπισα το κραγιόρα από τα χείλη μου, πάω να βγάλω τα σκουλαρίνια και θυμήθηκα κάτι άλλο που ήθελα να σας πω. Μηδενική ανοχή στις μαλακίες από την αρχή σε μια νέα γνωριμία. If we call someone out, εάν μπούμε στον άλλον αυτό που έκανες δεν είναι αποδεκτό και αυτό που έκανες δεν μου αρέσει, δεν θα χάσουμε και κανέναν τέλειο άνθρωπο όπως την κοπέλα που τον έχασε. Που κάθεται τώρα εκ των υστέρων και λέει μήπως δεν θα έπρεπε να του έκανα παρατήρηση, μήπως δεν θα έπρεπε να του έλεγα ότι με ενόχλησε το ένα ή το άλλο μηδενική ανοχή. Κάνουμε τις παρατηρήσεις μας. Παρατηρούμε δηλαδή ότι αυτή η συμπεριφορά δεν μου αρέσει, το λέμε, το μοιραζόμαστε από την αρχή και θα φανεί και ποιος είναι μύτη του διόσμη, δηλαδή ποιος ενοχλείται εύκολα και ποιος έχει άλλες προθέσεις, γιατί κάποιος ο οποίος έχει πρόθεση απλώς να περάσει καλά και μετά να την κάνει με ελαφρά πηδηματά και δεν θα κάθεται να συζητήσει και δεν θα καθίσει να παλέψει για κάτι για το οποίο δεν έχει σοβαρές βλέψεις. Αυτά.